Θέλω να πάμε στο Αρκαλοχώρι. 17 μήνες, προσέξτε, 17 μήνες μετά το σεισμό, τα προβλήματα παραμένουν και δεν έχει βρεθεί και καμία απολύτως λύση σε βασικά θέματα, σε βασικούς προβληματισμούς που απασχολούν αυτούς τους ανθρώπους. Το κεντρικό σύνθημα των σεισμόπληκτων είναι αυτό ακριβώς. Τα προβλήματα βρίσκονται μπροστά στα πόδια μας, έρχονται υπεύθυνοι, κάνουν βόλτες, αλλά λύση δεν έχουν δώσει μέχρι και σήμερα και γι' αυτό το λόγο θα υπάρξει και μία γενική συνέλευση στις 12 του Μάρτη με την παρουσία βέβαια τοπικών φορέων, εκπροσώπων των σεισμοπλήκτων αλλά και απλών πολιτών. Θέλω να πάμε στον κύριο Κώστα Καντάτσιο, τον πρόεδρο Συλλόγου Σεισμοπλήκτων εκεί στο Δήμο Μηνά Πεδιάδος, η Ελπίδα. Πρόεδρε, την καλησπέρα μας. Καλή Σαρακοστή να έχουμε. Καλησπέρα. Καλή Σαρακοστή. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε σε εσάς και στους τηλεθεατές. Θέλω λίγο. Πάλι για το βήμα που μας παρέχει. Υποχρέωσή μας, το έχω πει δεκάδες φορές. Πρόεδρε, θέλω λίγο να απαριθμίσουμε τα προβλήματα τα οποία σας απασχολίζουν. Έτσι ξεκινάμε κάθε συζήτηση και δεν είναι τυχαίος ο λόγος που σας ζητώ κάθε φορά 1, 2, 3, 4, 5 να απαριθμίσετε τα προβλήματα τα οποία σας απασχολούν. Κύριε Παναγιωτόπουλε, εμείς 17 μήνες προσπαθούμε με σύνεση, με διπλωματία θα έλεγα, με συνένεση, με τη βοήθεια και του ΤΕΕ που πρώτος από όλους και μας συνοδεύει σε ό,τι μπορούμε να κάνουμε εμείς με τα λίγα που ξέρουμε. Τα προβλήματα όμως παραμένουν. Κοιτάξτε, είχαμε την υποστελέχωση του ΤΕΕ. Κοντέψαμε να απολυθούν οι υπάλληλοι, να μείνουμε 2,5-3 μήνες χωρίς έναν υπάλληλο, αν δεν φωνάζαμε. Η πενιχρή αναπροσαρμογή του τιμολογίου που δεν ικανοποιεί κανέναν και όλα αυτά έχουν βαλτώσει. Από εκεί και πέρα το κερασάκι στην τούρτα ήταν οι κατασχέσεις και οι δεσμεύσεις των λογαριασμών. Αυτό κύριε Παναγιωτόπουλε ήταν εκ των νου, δεν το περιμέναμε. Όταν εντοπίσαμε το πρώτο πρόβλημα, το πρώτο κρούσμα, κινητοποιηθήκαμε άμεσα και όντως πλειάδα συμπολιτών μας προσπάθησαν να βγάλουν χρήματα για να πληρώσουν εργασίες μηχανικών, ναι. Και όμως οι λογαριασμοί ήταν μπλοκαρισμένοι. Αυτό ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Συν τις άλλες, με την αργή πρόοδο των κατεδαφίσεων, συν ότι ακόμα οι δημότες μας πληρώνουν δημοτικά τέλη, συν την υποσχόμενη απλοποίηση των διαδικασιών που ακόμα δεν έχει έρθει, την επιστροφή ή την απαλλαγή του ΦΠΑ που τη ζητούμε αγωνίως όλοι. Αυτά όλα είναι προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί 17 μήνες τώρα, δεν βρίσκουμε λύση, εισπράττουμε αυτά και όπως καταλαβαίνετε ο κόσμος αρχίζει να ανησυχεί. Πώς να δει με μέλλον και πώς να δει με ελπίδα και με όρεξη και όραμα την επόμενη μέρα. Όταν αυτά όλα κολλησιεργούν, όταν αυτά όλα αντί να λύνονται δημιουργούνται πολλαπλάσια προβλήματα. Σχετικά με τις αρχικές δεσμεύσεις. Εμείς, να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω, αρχικές δεσμεύσεις του κυβερνητικού κλιμακίου που έφτασε στην περιοχή μετά από 1-2-24 ώρα, μετά το φωνικό σεισμό. Τι έχει υλοποιηθεί? Τίποτα κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν έχει υλοποιηθεί. Το ότι μπήκανε κάποιοι άνθρωποι σε κοντέινερ δεν θα τα μηδενίσουμε όλα. Το ότι μπήκανε, στεγάστηκαν μετά από 2-3 μήνες τα σχολεία και αυτά σε κοντέινερ. Αυτό ήταν αλίμονο αν αφήναμε τους ανθρώπους να λιάζονται και να βρέχονται ή αν τους αφήναμε νηστικούς. Από εκεί και πέρα, οι χρηματοδοτήσεις που μπήκανε, τα 66 εκατομμύρια που διατείνεται το Υπουργείο, που μπορεί να μπήκαν και δεν μπορούμε να το ελέγξουμε, εφόσον το λέει το παίρνουμε ως έσφατο, τα 66 εκατομμύρια βλέπετε το πρόβλημα. Δεσμεύσεις και μπλοκάρισμα λογαριασμών. Πόσα από αυτά τα χρήματα έχουν πέσει στο Δήμο Μηνώ Πεδιάδας, πόσα από αυτά τα χρήματα έχουν απορροφηθεί, πόσα θα μείνουν αδιάθετα και θα επιστραφούν πίσω. Το ότι δόθηκαν κάποια χρήματα, ναι, αλλά για να δούμε, να τραβήξουμε τη γραμμή, να βάλουμε το λογαριασμό και να δούμε πού πήγαν αυτά τα χρήματα, πόσα χρησιμοποιήθηκαν και τι γίνεται με τις δεσμεύσεις και τις κατασχέσεις των λογαριασμών. Αυτό είναι, μάλιστα. Δηλαδή, όταν λέμε σου δίνω κάτι και δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, σαν να σου λέω πάρε ένα εργαλείο, αλλά μην το χρησιμοποιήσεις. Πρόεδρε, δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Πρόεδρε, πότε αυτά θα βρεθείτε να τα συζητήσετε αυτά? Θα βρεθούμε 12 του Μάρτη, ναι, θα τα ξαναπούμε πιστεύω, έχουμε λοιπόν, καιρό. Βέβαια. Εμείς έχουμε κινητοποιηθεί, ο κόσμος ήδη είναι ενημερωμένος, ήδη έχουμε δεχτεί προτάσεις. Δεν επαναλαμβάνω ότι αυτή τη φορά θα έχουμε μια πολύ ολιγόλεπτη ενημέρωση το τι έχει γίνει. Θα
θέλουμε να έρθει ο κόσμος, να ακούσουμε τον κόσμο μάλιστα, να πάρουμε δραστικές λύσεις και αποφάσεις. Τα λέμε λοιπόν τις επόμενες μέρες πάλι, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Τη διάθεσή σας. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.